Λοιπόν, εδώ είμαστε και όπω βλέπετε, κοντά μα ο Πρωθυπουργό, ο κ. Μησοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα. Καλημέρα, Κυρίε Πρόεδρε. Καλώ ήρθατε. Καλή σα μέρα. Έτσι, στο τέλειωμα. Στο τέλειωμα. Στο τέλειωμα. Ακριβώ τα τελευταία μέτρα που λέμε. Ξέρω, κάνατε πραγματικά μια πολύ μεγάλη καμπάνια, με πάρα πολλέ συνεντεύξει, με πολλέ τοποθετήσει, με πολλέ ομιλίε, με πολύ μπαλκόνι, όπω λέμε. Δεν ξέρω, θα κερδίσει τον μπαλκόνι, τι λέτε. Είμαι πολύ αισιόδοξο για το αποτέλεσμα των εκλογών, αλλά ξέρετε. Φτάνει κάποια στιγμή στο τέλος κάθε προεκλογικής περίοδου όπου αισθάνεσαι ότι τα έχει δώσει όλα, βραχνιάζει ε, η φωνή, βγαίνει ε, η κούραση μιας παρατεταμένης ε, διαδικασίας πάρα πολύ όμως δυναμικής ε, θα έλεγα και αναζωογονητική. και ξέρεις ότι κάνεις και την τελευταία ομιλία mm. σήμερα το βράδυ και μετά κάθεσε στην άκρη και η ευθύνη περνάει στον mm -hmm. κυρίαρχο ελληνικό Δες λαό. Αυτή είναι, αυτούμε. 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 Αυτή είναι η ομορφιά της Δημοκρατίας. Εμείς yeah. κάναμε ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε για να πείσουμε τους πολίτες ότι αξίζουμε να μας εμπιστευτούν και πάλι mm. τη μεγάλη ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας. Μιλήσαμε σχεδόν αποκλειστικά για το μέλλον της χώρας, για το τι θέλουμε να κάνουμε από εδώ και στο εξή. δεν ενδώσαμε στην τοξικότητα, δεν τζιμπήσαμε στις απίστευτες επιθέσεις οι οποίες μας έγιναν και κάποια στιγμή έρχεται η ώρα που λες τώρα η ευθύνη περνάει στου πολίτε. Mm. Και αυτή είναι και η μορφιά mm. τη Δημοκρατία. Εσείς, Εσεί, κύριε Πρόεδρε, έχετε βάλει κάπου τον πύχη. Τι περιμένετε την κυρία Κετοβάρα. Καθαρή νίκη τη Νέα Δημοκρατία. Καθαρίνη νίκη τη. Δεν θα σα το προσδιορίσω. Θα μπορείτε <σχερμα> το προσδιορίσω. Πιστε, πιστεύω ότι θα το αντιληφθούμε το βράδυ των εκλογών τι σημαίνει καθαρή mm. νίκη. <σχερμα> mm. <νίκη. σχερμα> Τώρα. Ε, ε, Ένα λεπτό, Αυτή η νίκη καθαρή που λέτε που ζητάτε. Εάν την έχετε την Κυριακή το βράδυ, τι σημαίνει για την επόμενη μέρα, Σημαίνει ότι Μπορεί να πάμε σε μια συνεργασία αν αυτό προκύψει από του αριθμού ή θα πάμε με βεβαιότητα σε δεύτερε κάλπε. Αν έχει τελειώσει τα δύο. Θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο να προκύψει μια κυβέρνηση συνεργασία με την κάλπη τη απλή αναλογική. Δεν σα λέω κάτι καινούριο. Εξ αρχή, εδώ και πολλά χρόνια είχα επισημάνει τον κίνδυνο τη απλή αναλογική ότι μπορεί να οδηγήσει σε μια παρατεταμένη αστάθεια ή σε εξαιρετικά δύναμε κυβερνήσει. Και το τελευταίο το οποίο χρειάζεται σήμερα η χώρα σε αυτό το περίπλοκο διεθνέ γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, είναι μια σταθερή ε, κυβέρνηση. Mm -hmm. Αλλά πιστεύω όμω ότι το βράδυ των αυτών των εκλογών, mm -hmm. τη 21η Μαου, θα γνωρίζουμε και ποιο θα κυβερνήσει τη χώρα mm -hmm. την επόμενη Τετάρτη. Το εύρο mm -hmm. τη διαφορά θα παίξει ρόλο. Θέλω να πω. Ε, το πόσο μεγάλη θα είναι αν είσαι ο νικητή των εκλογών, το πόσο μεγάλη θα είναι η διαφορά, θα, θα παίξει ρόλο στη στρατηγική του δεύτερου γύρου. Εμεί κοιτάμε τα του οίκου μα. Θέλουμε το καλύτερο δυνατό ποσοστό για τη Νέα Δημοκρατία. Και το θέλουμε όχι μόνο για να στείλουμε το σαφέ μήνυμα ε, την επόμενη των εκλογών ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτή η οποία θα αναλάβει και πάλι το βάρο τη διακυβέρνηση του τόπου, αλλά και για να κλείσουμε μαθηματικά. Όλα τα πιθανά ή απίθανα σενάρια τα οποία μπορεί να υπάρχουν για κυβερνήσει μειοψηφία, κυβερνήσει ανοχή, κυβερνήσει ειδικού σκοπού. Ξέρετε, είμαι, παρατηρώ εκλογέ ουσιαστικά εδώ και 40 χρόνια, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, από το 1981-13 χρονών. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω να φτάνουμε στο τέλο τη προεκλογική περίοδου και να υπάρχει ουσιαστικά μία πρόταση διακυβέρνηση. Και απ' την άλλη να υπάρχει το απόλυτο χάο. Mm -hmm. Αυτό είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι οι πολίτε. Για να αποφάσει και αυτοί που ακόμα ενδεχομένω να μην έχουν καταλήξει στο τι θα ψηφίσουν, πρέπει να το, να το συνυπολογίσουν. Κύριε σήμερα. Πρόεδρε, για να κλείσουμε το θέμα των εκλογών, κυκλοφόρησε από χθε μία πληροφορία, φήμη, δεν ξέρω τι, ότι υπάρχει πιθανότητα, αν έχουμε δεύτερε εκλογέ, να γίνουν και λίγο πιο νωρί. ή είναι κλειδωμένο το 2 Ιουλίου, αν χρειαστεί να γίνουν δεύτερε. Ε, δεν είμαι εγώ αυτό ο οποίο ε, θα το αποφασίσει. Αυτό, ε, 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 αυτό το οποίο γνωρίζουμε. Είναι την ημερομηνία σύγκληση τη Νέα Βουλή. Από εκεί πέρα, εφόσον δεν υπάρχει ε, κυβέρνηση η οποία να λάβει ψήφο πιστοσύνη, η Βουλή θα, θα διαλυθεί και θα τηρηθούν τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα. Πάλι ε, στο είπα. θέμα των εκλογών, επειδή υπάρχουν αυτοί οι πενιχμοί οι οποίοι έχουν διατυπωθεί, ε, μιλώ για την ε, παράλληλη πλατφόρμα καταγραφή των αποτελεσμάτων που θα στηθεί στο, ε, στο ΣΥΡΙΖΑ και μιλώ και για την αποστοφή όχι πολύ πίσω από σήμερα του κυρίου Τσίπρα, ότι δεν, δεν αμφιβάλλω ότι θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι του προκειμένου να κρατήσουν την εξουσία. Για τον κύριο Φίλιππο, ο οποίο εχθέ άφησε επιδημού, μιλώ και για τον κύριο Βελόπουλο, ο οποίο εδώ, σε αυτό το τραπέζι, μα είπε ότι δεν μα έχουν δείξει το νέο λογισμικό και ε, οφείλουμε να έχουμε τι επιφυλάξει μα μεγαλύτερη κατάκτηση της ελληνικής δημοκρατίας ε, είναι οι ελεύθερες και, δίκαιε και δίκαιες και αδιάβλητες ε, εκλογές. Δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να διανοηθεί σήμερα να αμφισβητήσει την εκλογική διαδικασία. Τώρα όλα αυτά για τα παράλληλα ε, συστήματα ε, συλλογής αποτελεσμάτων θυμίζουν λίγο και τα παράλληλα νομίσματα τα οποία ε, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε βάλει στην ατζέντα Τη προεκλογική συζήτηση. Ε, τα ακούω χωρί να του δίνω ιδιαίτερη σημασία. 7 ώρα θα έχουμε exit poll. 9 η ώρα θα έχουμε από ό,τι αντιλαμβάνω μια πολύ καλή εκτίμηση του τελικού αποτελέσματος. Άρα όλα αυτά είναι, είναι στη σφαίρα της ανούσιας συζήτηση και δεν νομίζω ότι κανείς θα μπορεί την επόμενη μέρα Τώρα, να διανοηθεί, πρόβλημα. να αμφισβητήσει το εκλογικό αποτέλεσμα. Να αναφερθούμε λίγο, να πιάσουμε λίγο την άμεση επικαιρότητα. Είχαμε το θέμα Κατρούγκαλο που έσκαψε, έσκασε πραγματικά σαν βόμβα χθε. Εσείς στην ομιλία σας στη Θεσσαλονίκη το χαρακτηρίσατε μαρτυριάρι. Πιστεύετε πραγματικά ότι υπάρχει μια κρυφή ατζέντα στο ΣΥΡΙΖΑ ή είναι ένα κρυφό πρόγραμμα τέλο πάντων φορολόγηση ή υπερφορολόγηση, ή είναι μια προσωπική άποψη, όπω είπε ο κύριος Κατρούγκαλο και των Ιστερών. Για να δούμε ε, τι είχε γίνει στο, ε, στο παρελθόν. Και το 2015, ε, ο ΣΥΡΙΖΑ, και αναφέρομαι στι δεύτερε εκλογέ, δεν μα μίλησε ποτέ για το τι θα έκανε με τον νομοκατρούγκαλο. Δεν μα αποκάλυψε τότε ότι ήθελε να τσακίσει την ε, μεσαία τάξη στου φόρου. Να χρησιμοποιήσει το ασφαλιστικό ε, σύστημα ουσιαστικά ω ένα μηχανισμό επιπλέον φορολόγηση τη μεσαία τάξη. Τα πιστεύουν βαθιά αυτά. Και νομίζω ότι όποιο είδε το βίντεο του κ. Κατρούκαλου θα αντιληφθεί ότι δεν έκανε ένα λάψο, δεν είπε κάτι που του ξέφυγε. Επιχειρηματολόγησε με συνέπεια γιατί αυτή η πολιτική, κατά την άποψή του, είναι μια αριστερή πολιτική κοινωνική δικαιοσύνη. Άρα προσωπικά, εγώ δεν έχω καμία βούληση ότι αυτέ οι απόψει είναι κυρίαρχε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ε, απεκαλύφθη, θα έλεγα, με αυτόν τον, με αυτόν τον τρόπο τρει μέρε πριν τι εκλογέ, πιο κατά την αποψή μου είναι το κρυφό του σχέδιο. Για τον ρίξω το λόγο ότι αν θέλουν να κάνουν ε, όλα αυτά τα οποία μα λένε, ε, από κάπου πρέπει να βρουν τα χρήματα. Και θυμάστε ότι εγώ είχα μιλήσει πολύ πριν τον κύριο Κατρούγκαλο για κρυφή ατζέντα υπερφορολόγηση τη μεσαία τάξη. Yeah. Τα λοιπόν, που όλα ε, αποκαλύφθηκαν και θα έλεγα στου ελεύθερου επαγγελματίε οι οποίοι ε, μα ακούνε σήμερα, ε, και που μπορεί να σκέφτονται ενδεχομένω να μην ψηφίσουν, να σκοθούν από τον καναπέ να πάνε να ψηφίσουν αν θέλουν πραγματικά να διατηρηθεί το ίδιο ασφαλιστικό σύστημα με τι ίδιε εισφορέ. Που ε, υπάρχει σήμερα, ότι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίε, όχι μόνο αυτοί που δήλωναν πολύ υψηλά εισοδήματα, mm. πόσο μεγαλύτερη ήταν η επιβάρυνση την οποία έπρεπε να καταβάλουν επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ, mm. επί νόμου Κατρούγκαλου, και πόσο χαμηλότερη είναι σήμερα. Βέβαια, κύριε, κύριε Πρόεδρο, ο κύριο Τσακατόντο που ήταν λίγο πριν εδώ κοντά μα, και ήταν πρόεδρο, πρόεδρο, ο πρώην υπουργό Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ. Είπε αφενό ότι δεν υπάρχει ούτε καν σαν σκέψη αυτό που είπε ο κ. Στρουσκατσούκαλο, αυτό ε, ε, δήλωσε και με κατηγορηματικό τρόπο. Περιέγραψε όμω ένα άλλο μείγμα οικονομική πολιτική. Είπε δηλαδή το από πού θα βρουν τα λεφτά. Είπε θα, ότι θα φορολογήσουν τα πολύ μεγάλα εισοδήματα, τα μερίσματα των επιχειρήσεων θα αυξηθούν, ε, θα αυξηθεί η φορολογία, οι υποτιγονικέ παροχέ το, το θα πιάσουν, ερώ... δεν θα μείνουν στο απλό ερώτημα, ερώτημα. Γενικά θα πειράξουν το... τα μεγάλα πορτοφόλια. Ναι, αυτό αυτό το, είναι. το έχουμε ξανακούσει mm -hmm. και το 2015 έλεγαν και δεν πειράξαν τα μεγάλα πορτοφόλια. Ψάξαν του πάντε και προτίσω στη μεσαία τάξη. Τα ίδια θα κάνουν και τώρα. Δεν έχω καμία εμβολία. Ε, Στο κομμάτι αυτό θα σα έλεγα, mm -hmm. είναι πάρα πολύ ιδεολογικά συνεπεί τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ε, και στη στοχοποίηση τη μεσαία τάξη για την εντό εισαγωγικών μείωση των ανισοτήτων. Πάλι θα δώσουν πολύ μεγάλη έμφαση. Αλλά επειδή άκουσα τον κύριο Τσακαλώτο και εγώ λίγο να, να μιλάει για τα ζητήματα των mm -hmm. ανισοτήτων, να σα πω ότι πρώτο εγώ θέλω να μειωθούν οι ανισότητε. Και αυτό αποτελεί κεντρική πολιτική μου επιλογή για τη δεύτερη τετραετία. Και όλα τα μέτρα τα οποία λάβαμε. Κατά τη διάρκεια των δύσκολων κρίσεων που έπρεπε να, να διαχειριστούμε, ήταν μέτρα τα οποία είχαν ισοδηματικά κριτήρια, δεν ήταν οριζόντια. Το οποίο σημαίνει ότι εμεί στηρίξαμε τα χαμηλότερα ισοδύναμα και του πιο αδύναμου συμπολίτε μα. Και γι' αυτό και η Ελιστάτη η ίδια πιστοποίησε ότι υπήρξε μείωση των ανισοτήτων mm -hmm. τα τελευταία δύο χρόνια και όχι αύξηση. Mm -hmm. Μα ικανοποιεί αυτό, Όχι. Κατά δύο Πρέπει ομάδες. να μείωση. Ναι, το αλλά, αλλά τουλάχιστον η τάση είναι θετική. Mm -hmm. Γι' αυτό και σα λέω ότι αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία στην δεύτερη τετραετία, στην περαιτέρω μείωση των ανισοτήτων. Αλλά αυτή θα έρθει πρωτίστω με τη βελτίωση των μισθών. Αυτή είναι η διαρθρωτική παρέμβαση, η οποία θα αντιμετωπίσει και το πρόβλημα τη ακρίβεια. Mm -hmm. Δεν είναι. Το market pass είναι μια βοήθεια προσωρινή. Mm -hmm. Αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Mm -hmm. Το πρόβλημα mm -hmm. θα λυθεί με την δομική μείωση τη ανεργία, με την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και με τη μόνιμη αύξηση των μισθών και τη μόνιμη. Ε, περαιτέρω μείωση των φόρων ώστε να τονωθεί το διαθέσιμο να σώμα. Να πούμε και μια κουβέντα για του συνταξιού, κύριε Πρόεδρε, γιατί έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από χθε και αναφερόμαστε και στο θέμα Κατρούγκαλου. Η, η προσωπική διαφορά μπορεί να καταργηθεί, μπορεί να καταργηθεί ο νόμο Κατρούγκαλο, ή θα πάτε, όπω πάτε μέχρι τώρα, βοήθεια σε όσου έχουν στηρίξουμε... το θέμα τη προσωπική διαφορά. Κοιτάξτε, καταρχά να πούμε ότι για πρώτη φορά είχαμε αυξήσει συντάξεων τη τάξη του σχεδόν 8%. Πάρα πολλοί σταξιούχοι, οι οποίοι δεν είχαν προσωπική διαφορά, την είδαν αυτήν την, ε, αυτήν την αύξηση τη συντάξη. Είδαν επίση μια πρόσθετη βοήθεια από την κατάργηση τη εισφορά αλληλεγγύη. Και υπήρχε πράγματι μια κατηγορία σταξιούχων που έπεσαν θύμα τη προσωπική διαφορά Κατρούγκαλου. Και είπαμε εμεί ότι δεν γίνεται αυτοί οι άνθρωποι να μην πάρουν καμία αύξηση. Δώσαμε μια έκτακτη βοήθεια και εγώ δεσμεύομαι ότι θα εξακολουθούμε να του στηρίζουμε. Έω ότου η προσωπική διαφορά σβήσει. Mm. Διότι ξέρετε ότι κάθε χρόνο που αυξάνονται οι συντάξει, mm. λογιστικά η προσωπική διαφορά μειώνεται. Mm. Αλλά αυτή είναι δέσμευση. Άρα, θα υπάρχει μια εφάπαξ βοήθεια, λέτε, σε κάθε υπάρχει, χρόνο. Θα υπάρχει έω ότου σβήσει η προσωπική, προσωπική διαφορά, η οποία θα σβήνει ε, στα επόμενα χρόνια λογικά. Αυτή mm. θα σβήσει, αλλά προσέξτε αυτή η στήριξη θα έρθει πάλι από την υπεραπόδοση της οικονομίας. Mm -hmm. Εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένο γιατί στη διάρκεια αυτή αυτής της τετραετίας καταφέραμε να ξεπερνάμε τους στόχους του οποίους είχαμε θέσει, χωρίς όμως να τσακίζουμε την μεσαία τάξη σε φόρους. Ε, Ήταν με άλλα λόγια το, το όφελος ε, το μέρισμα τη αναπτυξιακή πολιτική, αυτό το οποίο επιστρέψαμε στου πολίτε με έκτακτα βοηθήματα. αυτό που λέω, λένε... Σύριζα, ε, ε, ε... συγγνώμη, ναι, 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 13η ναι. σύνταξη. Ο Σύριζα λέει θα δώσει 13η σύνταξη και θα δώσει και αναδρομικά. Τι λέτε. Το πιστεύετε. Ποιο το πιστεύει σήμερα. Γιατί... Ποιος συνταξι... γιατί δεν μπορεί να το κάνει. Ποιος συνταξιούχο μπορεί σήμερα να πιστέψει mm. ε, τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έφερε το νόμο Θυμίζω ότι το 2015 δεν μας πει ποτέ για το νόμο Κατρούγκαλου. Με λέτε γιατί, ε, γιατί πρέπει να τους πιστέψει κανεί τώρα. Όταν έχουν δώσει συγκεκριμένα δείγματα γραφής. Εμείς λοιπόν θα εξακολουθούμε να αυξάνουμε. Της mm. Θα εξακολουθούμε να στηρίζουμε του συνταξιούχου που έπεσαν θύμα mm. τη προσωπική διαφορά και αυτό θεωρώ ότι είναι μια πολιτική που είναι εντό των δυνατοτήτων είναι του προπολογισμού ε. σήμερα. Ε, μία από τι κριτικέ που δέχεστε ε, είναι οι έμεση φόροι. Σα λένε και αυτό λέει και ο κύριο Ήπερο ότι αν κερδίσει τι εκλογέ, αμέσω θα μειώσει του έμεσου φόρου. Πρώτε 50 μέρε. Ακριβώ γιατί είναι οι πιο άδικοι φόροι, στου φτωχού ποτέ περισσότερο κτλ. Γιατί δεν του πειράζεται, Δεν υπάρχουν τα χρήματα, είναι αστυ... Ασφαλή έσοδα προκειμένου να κάνετε κοινωνικέ επιστροφέ. Θα σα το, το εξηγήσω. Γιατί δεν του πειράζεται αυτού του έμεσου φόρου. Πρώτον, διότι αν ο σκοπό τη παρέμβαση στου έμεσου φόρου είναι η μείωση των τιμών, αυτή η πολιτική δεν θα είχε αποτέλεσμα. Mm -hmm. Δοκιμάστηκε σε πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε και επειδή ξέρετε, μιλώ με πολλού ομολόγου μου, όλοι μετάνιωσαν για την εφαρμογή αυτού του μέτρου, του τύχησε δημοσιονομικά, mm -hmm. χωρί να έχουν αποτέλεσμα στη μείωση των τιμών. Δεν αν θέλουμε. Ένα αποτέλεσμα αυτό. Πουθενά. Α μου δείξουν μια χώρα που είχε αποτέλεσμα. Εγώ, να σα δείξω 10 χώρε που δεν είχε αποτέλεσμα. Mm -hmm. Λοιπόν, αν θέλουμε να βοηθήσουμε του μεσάζοντε, μειώνουμε του έμεσου φόρου. Τι έγινε στον καφέ όταν τον μειώσαμε, Νομίζω το καταλαβαίνουν και οι τηλεθετέ. Το αποτέλεσμα. Καμία, κα, κα, καμία μείωση. Στο σινεμά, καμία μείωση. Τελικά, η μείωση αυτή απορροφάται από την ίδια την εφοδιαστική αλυσίδα. Mm -hmm. Δεύτερον, τα χρήματα αυτά θα μα λείψουν από κάπου. Προτιμώ να έχω στη διάθεσή μου τα χρήματα αυτά για να στηρίξω την κοινωνία με μια σειρά από έκτακτα μέτρα, έω ότου το τονίζω, αποκλιμακωθεί ο πληθωρισμό. Ο, 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 ο πληθωρισμό θα πέσει. Mm. Πέφτει ήδη. Αναγνωρίζω απόλυτα ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Mm. Και ο πληθωρισμό στα τρόφιμα είναι επίμονο. Αλλά θα αποκλιμακωθεί και αυτό. Τότε θα αύξη... δούμε την ακρίβεια να, να αποκλιμακώνεται, κύριε Πιστεύω ότι έχουμε δει τα χειρότερα τη ακρίβεια. Έχουμε δει τα χειρότερα. Βεβαίως. Άρα πάμε προ τα κάτω, λέτε. Ελειώδουμε. Μα ήδη το βλέπουμε ότι ο πληθωρισμό πέφτει. Προσέξτε, αυτό δεν σημαίνει ότι οι τιμέ θα πέσουν απότομα. Mm. Σημαίνει ότι οι τιμέ αυξάνονται με πολύ, ε, με πολύ ε, χαμηλότερο ρυθμό από ό,τι στο παρελθόν. Mm. Γι' αυτό και σα λέω και επαναλαμβάνω ότι εργαλεία όπω το Market Pass ε, είναι προσωρινά μέτρα στήριξη. Έχετε πρόβλημα και και το επόμενο εξάμεινο. Είναι πιθανόν, εφόσον επιμένει ειδικά ο πληθωρισμό στα τρόφιμα, mm. να αξιοποιήσουμε και πάλι το Market Pass. Το οποίο δεν είναι αμελταίο. Ε, γιατί είδαμε ότι οι πολίτε το πήραν. Είναι μια ανακούφιση. Λύνει yeah. το πρόβλημα. Επαναλαμβάνω, δεν λύνει το πρόβλημα. Δομικά θα λυθεί το πρόβλημα από την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, από τον περισσότερο ανταγωνισμό και τη διαφάνεια στι τιμέ. Mm -hmm. Όμως, να σα πω ότι ενδεχομένω το καλάθι του νοικοκυριού να είχε και μεγαλύτερη σημασία από το Market Pass. Γιατί Διότι δημιούργησε συνθήκε διαφάνεια σε μια αγορά και αναφέρομαι στην αγορά των σούπερ μάρκετ, όπου οι τιμέ ήταν πολύ μπλεγμένε. Mm -hmm. Και δεν μπορούσε κανεί να βγάλει πραγματική άκρη mm -hmm. για το τι γίνεται, σε τι αγοράζει, τι προσφορά υπήρχε, τι ποσότητα αγοράζει. Το καλάθι του νοικοκυριού δημιούργησε διαφάνεια έβαλε και τάξη, Και έβαλε μια τάξη στι τιμέ. Και είδατε ότι εκεί, Πάτω, Όμως, η αγορά εκεί λειτουργήσε. Όμω Για την άλλη που είπατε κύριε Πρόεδρε, ναι. εσεί προναγγείλατε ότι μέσα στην τετραετία να λέμε... έχουμε κάποια αποκλειστικότητα. Αυτό ισχύει και για τον ειδικό φόρο στα καύσιμα. ή όχι. Αυτό ισχύει για το ΦΠΑ. Τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, εξάλλου βλέπετε ότι πια με την αποκλειμάκ των διεθνών ε, τιμών. Ο ΣΥΡΙΖΑ ε, λέει θα το πάει στο, στο κατώτερο. Ναι, και θα μα τυχήσει αυτό δύο δι το χρόνο, πρέπει να μα πει που θα τα βρει. Πρέπει ε, να βρει δύο δι το χρόνο. Μην ξεχνάτε ξεχνά ότι εμεί ε, αυτή τη στιγμή, και μιλάμε για τα. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται μονίμω σε, σε υπερκέρδη. Είναι τα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Εμεί τα φορολογήσαμε. Εμεί θα πάρουμε 600 εκατομμύρια mm -hmm. από τα δύο μεγάλα δηληστήρια όσο κοστίζει το Market Pass. Άρα ήρθαμε και είπαμε. Μια αλλά δεν ότι μόλι του αγγίξατε ότι δεν τους πειράξατε πραγματικά. Έχει, ότι δηλαδή λίγα είναι αυτά. Και τα τρία... Και τα, ε, τόσο και, όσο, και, αυτό τα, σας και τα και, και τα, 3,5 δισεκατομμύρια που πήραμε από του παραγωγού ηλεκτρική ενέργεια, τι ήταν, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους του λογαριασμού του ρεύματο. Γιατί γίνεται μια, ασκείται μια κριτική για το, για το Market Pass. Ε. Δεν, δεν είδα την ίδια κριτική για τους του λογαριασμού του ρεύματο, όπου εμεί κάναμε παρέμβαση και του κρατήσαμε σε λογικά επίπεδα. Και βλέπετε τώρα που πέφτουν οι τιμέ του φυσικού αερίου, έχουμε πια επιστρέψει σε μια κανονικότητα στι τιμέ ενέργεια. Δηλαδή θα, θα κάνουν εκ νέου δημόσια την ΔΕΗ. Αυτό μπορεί να γίνει, κύριε Πρόεδρε. Μπορεί, μπορεί να γίνει. Αν θέλουμε να καταστρέψουμε μια επιχείρηση την οποία κάναμε μεγάλη προσπάθεια να την εξορθολογήσουμε, μπορεί να γίνει. Αλλά να σα πω και κάτι. Ε, το το κράτο ελέγχει το 34% τη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Mm -hmm. Και τι πιστεύει κάποιο, ότι κάνοντα τη ΔΕΗ δημόσια μπορεί ΔΕΗ, να κάνει κοινωνική πολιτική σε μια ευρωπαϊκή αγορά ε, όπου πρέπει να υπάρχουν ελεύθεροι κανόνε ανταγωνισμού. Προφανώ και δεν θα μπορεί. Αν θέλουμε να κάνουμε κοινωνική πολιτική στην ενέργεια, θα την mm -hmm. κάνουμε όπω την κάνουμε ήδη. Οριζόντια mm -hmm. για όλου του παρόχου mm -hmm. ηλεκτρική ενέργεια, με βοήθεια στα νοικοκυριά όπω το κάναμε. Έχετε ακούσει τον τελευταίο χρόνο. Εσεί από τα τηλέφωνα και τα παράπονα που έχετε. Θυμάστε ότι πριν από 18 μήνε είχαμε μεγάλο πρόβλημα στο ρεύμα. Ναι, ήταν ναι. το πρώτο το οποίο μα λέγατε. Έχετε ακούσει του ελεύθερου. Κάποιο αυτοί. στιγμή σταμάτησε. 12 μήνε να υπάρχει κάποιο παράπονο. Γιατί, γιατί πολύ απλά λύσαμε το πρόβλημα. Τώρα εδώ ε, να μα διευκρινίσετε και κάτι ακόμη παρακαλούμε. Ε, λένε και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ επιμένει στο ότι δεν δώσαμε σωστή μάχη στο Ταμείο Ανάκαμψη. Λένε ότι μπορούν να, να αναπρογραμματιστούν ανα, ανα τα κονδύλια. Και να πάνε σε δάσει σε τομεί που έχουμε πραγματική ανάγκη, όπω η δημόσια υγεία, όπω η στήριξη των κοινωνικών ομάδων. Και όχι εκεί, φεύγει, ε, 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 όπου έχουμε συγκεκές. Φοβάμαι ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ δεν ξέρουν γιατί μιλάνε. Καταρχά, να πάμε να δούμε. Ναι, ναι, κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη για την ναι. διακοπή. Ότι θα πάνε στι Βρυξέλλε και θα το αλλάξουν αυτό. Λοιπόν, ότι μπορούν να πάνε στι Βρυξέλλε αύριο το πρωί, τη Δευτέρα το πρωί, να το, το διαπραγματευτούν και να το αλλάξουν. Μια και μιλάμε λοιπόν για ευρωπαϊκέ διαπραγματεύσει. Να θυμίσω ότι ο κύριο Τσίπρα πήγε στι Βρυξέλλε το 2015, μετά το δημοψήφισμα Παραδία, διαπραγματεύτηκε 17 ώρε και γύρισε πίσω με ένα τρίτο μνημόνιο, το οποίο μα τύχησε εκατό δισεκατομμύρια -10 ευρώ. Το ξαναπώ και δεν θα το κουράζομαι ποτέ να το λέω: Το τρίτο μνημόνιο ήταν αχρίαστο. Ήταν το αποτέλεσμα τη τραγική ε, διαχείριση τη χώρα το πρώτο εξάμεινο του 2015, τη παροδία ε, Βαρουφάκη και όλα αυτά τα οποία τα θυμούνται οι πολίτε. Και εγώ πήγα στι Βρυξέλλε λοιπόν. Το 2020, γιατί το Ταμείο Ανάκαμψη ήταν πολύ και ελληνική ιδέα, και διαπραγματεύτηκα. Και έφερα πίσω για τη χώρα 31 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η διαφορά μα. Αυτά τα 31 δισεκατομμύρια ευρώ είναι πρόσθετη πόρη για την ελληνική ανάκαμψη. Εγώ προσωπικά του διαπραγματεύτηκα. Γιατί ξέρετε, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, για να το γνωρίζουν και ε, οι τηλεθεατές μα, είσαι μόνο σου. Μόνο σου. Δεν έχει κανένα σύμβουλο. Είσαι μόνο σου με του άλλου αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων και πρέπει να διαπραγματευτεί τα εθνικά συμφέροντα τη χώρα. Αυτά τα χρήματα λοιπόν. Ε, η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην απορρόφηση των πόρων. Mm -hmm. Έχει πάρει τα εύσημα από όλου για μια σωστή διαχείριση, διότι ξέρετε τα χρήματα αυτά ε, υπόκεινται σε πολύ αυστηρό ευρωπαϊκό έλεγχο. Δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και οι δυνατότητε αναδιαπραγμάτευση είναι εξαιρετικά περιορισμένε. Άρα, όλα αυτά τα οποία σα λένε ότι θα πάνε στι Βρυξέλλες, είναι πολύ απλά σαν χλαμάρε. Δεν γίνονται. Και από εκεί και πέρα να σα πω και για τι κοινωνικέ δράσει. 1,5 δισεκατομμύριο μόνο για την υγεία. Σα δίνω συγκεκριμένα παραδείγματα. Το πρόγραμμα του προσωπικού βοηθού το πρόγραμμα των 36.000 διαδραστικών πινάκων στα σχολεία μα. Όλα αυτά είναι πόρη του Ταμείου Ανάκαμψη. είναι λίγα για την υγεία, λέτε. Δεν είναι λίγα για την υγεία. Σα λέω είναι... ότι είναι λίγα για την υγεία. Κύριε Τσακαλώτο, είπε πριν πώ θα χρηματοδοτήσετε το, το, το πρόγραμμά σα για την υγεία. Είναι πολλά τα χρήματα. Όπου θα τα βρείτε. Ε, το δικό μα πρόγραμμα είναι σαφέστατα κοστολογημένο και είναι κοστολογημένο και με την έγκριση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι ξέρετε ότι οι δικέ μα προβλέψει συμπεριλαμβάνονται στο μεσοπρόθεσμο το οποίο είναι... στέλνουμε στι Βρυξέλλε. Άρα το δικό μα πρόγραμμα Εκ των πραγμάτων πρέπει να είναι κοστολογημένο, διότι εγκρίνεται, όπω εγκρίνονται και όλοι, σε ένα βαθμό υπάρχει ένα ευρωπαϊκό έλεγχο ε, για την δημοσιονομική κατάσταση ε, όλων των, ε, των χωρών. Εμεί λοιπόν, όταν λέμε ότι θα δώσουμε 1,5 δισεκατομμύριο για να ξαναφτιάξουμε τα τμήματα επιγόντων περιστατικών στα νοσοκομεία μα, για να ξαναφτιάξουμε τα κέντρα υγεία, θα δώσουμε 500 εκατομμύρια στην πρόληψη. Η οποία έχει τόσο μεγάλη Σας σημασία. Σας σα ότι επιχειρείτε να ιδιωτικοποιήσετε την υγεία, ισχύει κάτι τέτοιο, θα δούμε νοσοκομεία να ιδιωτικοποιούνται. Προφανώ και όχι. Και προφανώ το δικό μου μεγάλο στίχημα είναι το νέο εθνικό σύστημα υγεία. Από εκεί και πέρα. Το ζήτημα των Ράντζων, το οποίο μα απασχόλησε Λέβαια. πολύ και πράγματι. Εγώ είμαι ο πρώτο που θα ομολογήσει ότι έχουμε θέματα ακόμα στην υγεία. Και γι' αυτό και αποδίδω τόσο μεγάλη σημασία. Έχουμε καθυστερήσει. Δεν γίνεται να περιμένει μήνε για ένα ε, τακτικό χειρουργείο. Πολλά από αυτά είναι τα πανδημία. Όπου το σύστημα ουσιαστικά ασχολήθηκε μόνο με την πανδημία, δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα, mm. και έμειναν πίσω πολλέ άλλε προγραμματισμένε ιατρικέ πράξει. Εμεί λέμε ότι θα προσλάβουμε σε βάθο τετραετία 10.000 mm. νοσηλευτέ και γιατρού, μόνο που του έχουμε προγραμματισμένου στο πρόγραμμα των προσλήψεών μα. Εμεί λέμε ότι θα αυξήσουμε 500 εκατομμύρια το μισολόγιο των δημοσίων επαλλήλων. Όχι 2 500. Τόσο μπορούμε σε πρώτη φάση, τόσο αντέχουμε. Άρα όλε οι δικέ μα δράσει είναι κοστολογημένε. Και πρέπει να σα πω ότι δεν υπάρχει καμία ε, συζήτηση για μένα mm -hmm. να ε, μπορέσουμε να αλλάξουμε τη μορφή του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Mm -hmm. Είμαστε τυχεροί ως χώρα, λοιπόν, το εσύ όπως το ξέρουμε. δημόσιο και δωρεάν, δωρεάν, στο βαθμό που το πληρώνουμε μέσα από τις εισφορές Αλλά με συνέχεια το ιδιωτικό τομέα Φέβαια, όπου, 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 όπου τώρα, κοιτάξτε, να δείτε τώρα, να δείτε τώρα τα ράντζα. Είχαμε mm -hmm. πραγματικό πρόβλημα. Σχεδόν το μηδενίσαμε. Mm -hmm. Εάν χρειάζεται το κράτος έκτακτα να αγοράσει, το κράτος, προσέξτε, Υπηρεσίε υπηρεσίες από τον ιδιωτικό τομέα, για να αντιμετωπίσει μια έκτακτη κατάσταση, γιατί να μην το κάνει. Αυτό δεν επιβαρύνει. Όπω έγινε στι. Όπω έγινε, όπως γίνεται, όπως έγινε και τώρα Λοιπόν, γιατί να μην. Σα το, σας το, σας θέμα δω εγώ θα λοιπόν. Γίνει στην περιφέρεια, ο ο, 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 ο πολίτη επιβαρύνεται, η απάντηση mm -hmm. είναι πω όχι. Mm -hmm. Άρα δεν ιδιωτικοποιείται κανένα. Κύριε, Κύριε Πρόεδρε, πρόεδρε. μα ρωτάνε πάρα, mm -hmm. και είναι πολλά τα παράπονα από την περιφέρεια, το ξέρετε κι εσεί. Είχαμε πρόσφατα και το θέμα του γιατρό από τη Σέρυφο που παρετήθηκε. Ξαναγύρισε <ευτυχώς> έλεβε, πανήθη, ο άνθρωπο. επέστρεψε. Mm -hmm. Τι θα γίνει στην περιφέρεια. Από το Καστελόριζο μα έστελναν μηνύματα το πρωί. Έχουν πρόβλημα με του γιατρού εκεί. Θα δοθούν κάποια κίνητρα να μπορέσουν να Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι η πλήρωση ε, θέσεων που βγαίνουν άγονε σε προκήρυξη. Άρα κάνουμε προκήρυξη και δεν ενδιαφέρεται κανεί. Θα το λύσουμε το θέμα. Θα χρειαστούμε παραπάνω κινήτρα, mm -hmm. μεγαλύτερη συνεργασία και με την τοπική ε, αυτοδιοίκηση, η οποία και αυτή πρέπει να βάλει φλάτι. Σε περισσότερε περιπτώσει δεν έχουν πού να μείνουν οι άνθρωποι. Γι' αυτό το λέω. Ναι, ναι. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένα νησί. Τώρα, συγγνώμη, είχαμε. Δεν θέλω να, 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 να μιλήσω για συγκεκριμένο νησί. Ναι. Είχαμε περίπτωση όπου ο δήμαρχο περίπου τον έδιωξε τον γιατρό που πήγε. Σωστά. Δεν σχή. μπορεί σχή. ένα νησί ολόκληρο, ένα νησί τοπική αυτοδιοίκηση. Να βρει αξιοπρεπή ε, στέγη. Για και για πολιτεία. Η πολιτεία μπορεί. Να, αλλά α να... βάλει και λίγο πλάτη, ας βάλει και λίγο πλάτη ναι. η αυτοδιοίκηση σε ναι. αυτό. Δεν βλαπτεί, γιατί το έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα νησιών που το έχουν κάνει αυτό επιτυχημένα. Άρα, εμεί θα καλύψουμε τα κενά αυτά. Η τηλεατρική μα δίνει πολλέ δυνατότητε πια. Ναι. Να μπορεί ένα ε, γενικό γιατρό να επικοινωνήσει με κάποιον ειδικό. Για να μπορέσει να έχει καλύτερη παροχή ε, υγεία. Ε, δουλεύουμε ένα νέο πλαίσιο άρου διακομιδών, mm -hmm. ώστε να μπορούμε να ξέρουμε ότι αν χρειάζεται να μεταφέρουμε έναν ασθενή, θα μπορούμε να το κάνουμε. Mm -hmm. Το κάνουμε και για την ορεινή διάσωση, όπου έχουμε σημαντικότατο ε, mm -hmm. πρόβλημα. Mm -hmm. και εκεί θα αγοράσουμε υπηρεσίε από το εξωτερικό, εξειδικευμένε, για να συμπληρώσουμε τι δυνατότητε του ΕΚΑΒ. Οικονομικά να... κίνητρα θα δοθούν στου γιατρού, κύριε Βεβαίως, πρόεδρε, θα για δοθούν... να μπορούν να πάνε στα νησιά. Θα δοθούν γενικά, ήδη καταχάς, να θυμίσω ότι έχουμε αύξηση 10%. Σε όλο το προσωπικό του ΕΣΥ. Ήταν οι πρώτε αυξήσει που δώσαμε. Θα χρειαστεί να δώσουμε και παραπάνω κίνητρα για να στελεχώσουμε ε, κυρίω τα νησιά μα, όπου υπάρχει, ε, η νησιωτικότητα είναι πλούτο για τη χώρα. Mm -hmm. ε, δημιουργεί όμω και αυξημένε υποχρεώσει. Για εμά, ώστε οι νησιώτε να μην αισθάνονται ότι είναι παραμελημένοι και να μπορεί να μένει ο κόσμο στα νησιά. Έχετε μιλήσει και για 10.000 προσλήψει. Έχουμε συνολικά μιλήσει μέσα α, μέσα στην συνολικά μέσα τη τετραετία. Ε, πολλές από αυτές θα είναι άνθρωποι που σήμερα ήδη παρέχουν τις υπηρεσίες τους επικουρικά αλλά πρέπει mm -hmm. ε, μέσα από τις προκηρύξεις έχουν τη δυνατότητα πια να εξασφαλίσουν μια μόνιμη σχέση εργασία ε, με, το, με, το, δημόσιο και θεωρούμε ότι με αυτή την παρέμβαση θα καλύψουμε πάρα πολλά από είναι τα κενά προέδρε. που υπάρχουν. Ε, ένα ακόμη θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και έχει σηκώσει πολύ ψηλά η αξιωματική αντιπολίτευση είναι η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που θα κάνει τις πρώτες 50 μέρες όπως λέει, τις πρώτες, μπορεί να λέω πολλέ. Ε, μέσα στην οποία θα περιλαμβάνεται το πάγωμα των πληστηριασμών. Και ο κανόνα που θα μπει, λέει ο κ. Σύπα, θα κάνω πράξη νομοθετικού περιεχομένου για να σταματήσω του πληστηριασμού και αμέσω μετά θα νομοθετήσω προκειμένου τα φαντ να έχουν πεπερασμένο όριο κέρδου. Είναι κάτι που γίνεται και δεν το έχετε κάνει. Αν γίνεται, ας... γιατί δεν το έχετε. Αν ήταν, τόσο... κάνει. Αν ήταν τόσο απλό, γιατί δεν το είχαμε κάνει. Γιατί δεν. Το ε, κάνει. Γιατί. Να σα εξηγήσω καταρχά πρώτον αυτήν την. Ε, τη συνταγματική, ε, το συνταγματικό παραλογισμό μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου πριν μια κυβέρνηση πάρει ψήφο πιστοσύνη στη Βουλή. Αδιανόητο. Ανίκουστο. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Ε, κατά την άποψή μου, στα όρια τη πλήρου αντισταματικότητας. Mm -hmm. Αλλά ξέρετε, όλα αυτά εύκολα τα λέει ο κ. Τσίπρα. Ο κ. Τσίπρα ξέρει ότι δεν θα κερδίσει τι εκλογέ. Κατά συνέπεια, δεν του στοιχίζει ε, τίποτα να τάζει τον ουρανό μετάστρα. Και να κλείνει το μάτι σε οποιονδήποτε αισθάνεται ότι μπορεί να έχει κάποιο όφελο από μια πολιτική που ξέρει και ο ίδιο ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Εγώ, μια και με ρωτάτε όμω για του πληστηριασμού. Κοιτάξτε, πιστεύετε ότι αν υπήρχε σήμερα τσουνάμι πληστηριασμών, δεν θα το ξέρατε. Δεν θα ήταν πρώτη είδηση. <σχεδιανά> δεν είναι πρώτη είδηση γιατί πολύ απλά δεν γίνονται τέτοιοι πληστηριασμοί. Πάντω υπάρχει, σήμερα... υπάρχει, υπάρχει, πρόβλημα. 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 Βεβαίω υπάρχει πρόβλημα, αλλά να πω δύο πράγματα για το λοιπόν, Πρώτον, έχουμε πια μια πλατφόρμα εξοδικαστικού συμβιβασμού που δουλεύει. Κάναμε και εμεί πολλέ παρεμβάσει για να στραμπουλήξουμε ναι. ε, λίγο τους αντισυμβαλόμενου από την άλλη πλευρά, να δέχονται τις, ε, τις προτάσει. δεν αναφέρομαι για τους πολίτες, αναφέρομαι και για τους σέρβισε και, 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 και για τις τράπεζες, να μπορούν να έχουμε μια αποδεκτή λύση που να την αντέχει ο πολίτης. Και βέβαια, μην ξεχνάμε ότι έχουμε παραπάνω από 50 δισεκατομμύρια ρυθμίσεις οι οποίες ήδη έχουν γίνει. Μεταξύ πολιτών και σερβισε. Μέσα γιατί, από τελικά, τα κρατικά εργαλεία. Όχι, μέσα από, τις ίδιες, τις, μέσα από την ίδια. Η, την πρακτική τη αγορά. Βεβαίω. Γιατί Βεβαίως. γίνονται αυτέ οι ρυθμίσει, Γιατί τελικά αυτό θέλουμε. Εμεί θέλουμε να τιμωρήσουμε και να τσακίσουμε του στρατηγικού κακοπληρωτέ. Γιατί πολλοί τέτοιοι κρυβόντουσαν πίσω από τι ρυθμίσει του νόμου Κατσέλ. Το ξέρουμε. Και βλέπετε ότι οι πληστηριασμοί που γίνονται κατά κανόνα αφορούν ακίνητα μεγάλη αξία. Τα βλέπετε εξάλλου. Συνέχεια. λοιπόν, Συνέχεια. Εκεί βεβαίω και πρέπει να γίνονται. Κατά τα άλλα, εμεί θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στον πολίτη να μπορεί να ρυθμίζει mm. με βάση τι δυνατότητέ του και αυτό πιστεύω ότι τελικά είναι και ο σκοπό, ο τελικό σκοπό mm. και αυτούν ο οποίο έχει αγοράσει ένα δάνειο. Mm. Γίνονται αυτέ οι ρυθμίσει για τον το λόγο ότι υπάρχει το πλαίσιο για να γίνουν και γιατί τελικά είναι αμοιβαίο φέρμα. Συγγνώμη για την mm. επιμονή, αλλά αυτό που λέει ο κύριο Τσίπρα είναι κάτι που δεν γίνεται. Είναι κάτι το οποίο πολύ απλά δεν μπορεί να γίνει, διότι, mm. διότι mm. Γιατί? Την, ίδια, την ίδια στιγμή. Θα κατέπιπταν εγγύησει του ελληνικού δημοσίου, οι οποίες έχουν δοθεί. Και ουσιαστικά όλο το, το σχέδιο το οποίο έχει πάρει τη σφραγίδα έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αυτά τα πράγματα δεν τα κάναμε. Ε, εν κενό τη εξυγίανση των ιδίων των τραπεζών, θα έπεσε στο κενό. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, μια και είμαστε σε αυτό το χώρο, στον χώρο των ακινήτων, έχουμε παντρευτεί εδώ και αρκετά χρόνια από τα χρόνια των μνημονίων έναν μεγάλο φόρο που λέγεται έμφυα. Εσεί κάνατε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, τον μειώσατε 35%, δώσατε και ένα κίνητρο τελευταία 10% σε όσου ασφαλίσουν τα κινητά του. Είμαστε πολύ χαμηλά στην Ελλάδα σε αυτό και δεν έχουμε γι' αυτή την κουλτούρα, αλλά εν πάση σημαντικό. Σκοπεύετε να μειώσετε αυτό το φόρο μέσα στη διάρκεια τη τετραετία. Έχουμε ήδη κάνει μια σημαντική παρέμβαση στον έμφυα. Εμεί δεν είπαμε ποτέ ότι δεν πρέπει να υπάρχει φόρο εκείνη τη περιουσία. Mm -hmm. Δεν είπαμε ότι πρέπει να τον καταργήσουμε. Είπαμε ότι πρέπει να τον μειώσουμε σημαντικά και τον μειώσαμε σημαντικά. Και πράγματι δίνουμε σήμερα και ένα πρόσθετο κίνητο, το οποίο νομίζω ότι είναι σημαντικό. Οι πολίτες πρέπει να σκέφτονται και οι ίδιοι την ασφάλιση των σπιτιών τους εναντί φυσικών καταστροφών, γιατί το κράτος δεν μπορεί να είναι πάντα αρρωγός σε αυτές τις περιπτώσεις ή πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι πρέπει να υπάρχει και μια δυνατότητα και των ιδίων των πολιτών να μεριμνήσουν για την περιουσία του. Αυτοί που θα το κάνουν ή το έχουν ήδη κάνει θα έχουν περαιτέρω έκπτωση στον ένφια. ΕΕ, αλλά δίνουμε ένα κίνητρο, δεν είναι υποχρεωτικό. Ε, αλλά προφανώ αν κάποιο θέλει να το κάνει θα έχει ε, ή το έχει ήδη κάνει. Όχι, εγώ λέω έχει... για, για περαιτέρω μείωση. του 35 που έχετε δεν, κάνει ήδη. Δεν είναι αυτή τη στιγμή στον προγραμματισμό μα mm. περαιτέρω μείωση ε, του ένφια. ΕΕ. Θεωρούμε ότι ω προ το κομμάτι αυτό έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο φορολόγηση εκείνη τη περιουσία το οποίο να είναι, είναι λογικό. Θα εξέταζα όμω. <ΣΠΟ> ε, Κάποιε ειδικέ παρεμβάσει, δηλαδή, ε, μικρά νησιά, μικρά χωριά, να στηρίξουμε ακόμα περισσότερο ε, μικρέ κοινωνίε όπου θέλουμε πραγματικά. Αναμφίλεται περισσότερο ο, εκεί. Ακόμα περισσότερο Βάλιστα. όπου έχουμε πρόβλημα αυτή τη στιγμή και οι άνθρωποι ε, φεύγουν, <συσοχε> να δώσουμε κάποια επιπλέον κίνητρα που θα έχουν πολύ μικρό ε, κόστο για να μπορούν. Ε, να επιστρέψουν. <συσοχε> είτε είτε να επιστρέψουν είτε στα μικρά ορεινά χωριά είτε στα νησιά. Αυτό είναι κάτι το οποίο το εξετάζω. Και βέβαια μην ξεχνάτε την πολύ σημαντική μα παρέμβαση για την πρακτικά κατάργηση του φόρου γονικής παροχής. Mm -hmm. Διότι αυτό ουσιαστικά τι σημαίνει, ότι περνάει περιουσία από τους γονει στα παιδιά. Παρτε ένα παράδειγμα, ένα διαμέρισμα, το οποίο είναι κλειστό εγκαταλειμμένο. Ο γονιός το μεταβιβάζει χωρίς φορολόγηση στο παιδί. Έρχεται το κράτος, δίνει ένα εργαλείο αυτή τη στιγμή, μια σημαντική χρηματοδότηση για την ανακαίνιση του διαμερίσματο και ένα διαμέρισμα το οποίο ουσιαστικά ήταν σε αχρηστία, ένα mm -hmm. περιουσιακό στοιχείο το οποίο ορίμαζε ουσιαστικά, ένα νέο παιδί πια μπορεί να, να είναι δικό του και να το ανακαινήσει. Mm -hmm. Αυτό είναι λοιπόν το σκεπτικό μα για το πώ σα. Σα κατηγορούν ότι έχετε ανεβάσει πολύ τα όρια εδώ στι γονικέ παροχέ. Στην πραγματικότητα και ευνοείτε το μεγάλο κεφάλαιο και εδώ, εν πάση περιπτώσει. Ευνοούμε όλου εκτό από του πλούσιου. Ευνοούμε τη μεσαία τάξη. Τώρα, λοιπόν, τώρα αν κάποιοι θέλουν, όπω σα είπα. Να αλλάξουν τα όρια και να ξαναστοχοποιήσουν mm -hmm. τη Μέσα Τάξη. Ουσιαστικά αυτό μα λένε ότι θα κάνουν. Μην, έχουν, μην έχουμε καμία αμφιβολία mm -hmm. ε, την, την επόμενη μέρα. Α, απλά όπω σα είπα και το ενδιαφέρον είναι ότι διώξαν το Φουκαρά τον κατρούγκαλο που είπε την αλήθεια, δηλαδή τον, τον μαρτυριάρι που μαρτύρησε. αλλά κρατάνε από την άλλη τον παπά και τον πολλάκι. Έτσι mm -hmm. δεν είναι λοιπόν για να δούμε τον τρόπο με τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ αντιλαμβάνεται τελικά τη συμμετοχή των στελεχών στα, στα, στα... Τον ίδιο Πολάκι, ο οποίο έκανε την επανεμφάνισή του. Για να στοχοποιήσει ποιον το γένει σαν όπλο. Αυτό είναι ένα θέμα όντως που έχει, δημιουργ... έχει κάνει μεγάλη αίσθηση και έχει δημιουργήσει και μεγάλη συζήτηση και πολλέ τοποθετήσει, κύριε Πρόεδρε. Μιλήσατε κι εσείς γι' αυτό. Γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο, Για έναν καλλιτέχνη τώρα που έχει περάσει από πάρα πολλέ γενιέ, τον έχουν αγαπήσει, τον έχουν επικρίνει, τον έχουν ε, ε, τέλος πάντων λατρέψει. Άλλοι ε, ε, δεν θέλουν τώρα να τον ακούνε. Όπως... Γιατί φτάσαμε στο σημείο να μην θέλουμε να ακούγονται οι απόψει ελεύθερα. Μα ρωτάτε το λάθο άνθρωπο. Ε, ε, διότι ο Μάνος Χατζηδάκης, ο οποίος και αυτός είχε στοχοποιηθεί πάρα πολύ τότε ε, από τον αυριανισμό που ουσιαστικά ήταν ο πρόγονος του σημερινού πολακισμού, ε, είχε πει ότι θέλω να ψηφι... ψηφίζω μια Δημοκρατία γιατί είναι το μόνο κόμμα το οποίο μου επιτρέπει να το βρίζω. Mm -hmm. λοιπόν, εμείς είμαστε υπέρμαχοι της ελεύθερης άποψης <κυκ> και όταν πάρα πολλοί καλλιτέχνες συντάχθηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ. Εμεί δεν είπαμε τίποτα. Δικαιώματο. Τους... Δεν του στοχοποίησαν. Δικαι... Δικαι... ήταν. Αλλά αυτό το οποίο έγινε με τον Διονύη Σαββόπουλο ήταν πραγματικά αδιανόητο. Και τώρα, όταν μπαίνει στη ζυγαριά από τη μία ο Σαββόπουλο και από την άλλη ο Πολάκη. δεν, mm. νομίζω ότι θέμα. Δεν, νομίζω ότι, δεν νομίζω ότι υπάρχει και θέμα, υπά... θέμα επιλογή, αλλά αυτό, αν θέλετε, αναδεικνύει και μια ολόκληρη πολιτική φιλοσοφία τοξικότητα. Η οποία λέει ότι μόνο εμεί είμαστε οι καλοί, μόνο εμεί έχουμε το ηθικό πλεονέκτημα και όποιο πηγαίνει κόντρα σε αυτό το οποίο εμεί πιστεύουμε είναι διαφθαρμένο, άπιο, όλα αυτά τα οποία είπαν. Για έναν άνθρωπο που στο κάτω-κάτω έχει φάει ξύλο από τη Χούντα, ε, δεν άνοιγε ποτέ στο δικό μα πολιτικό χώρο, αλλά είναι σήμερα ε, ε, ένα, 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 όχι απλά ένα σημείο αναφορά στον στο σύγχρονο πολιτισμό. Δεν χρειάζεται να μιλήσω εγώ περισσότερο ε, για τον Ιωαννίκο. Και είπε για τον, την άποψή του απλά. Για τον κάτι Είπε για την άποψή του και με ευγένεια, με ευπρέπεια, mm -hmm. επιχειρηματολογώντα, και στοχοποιήθηκε με αυτόν τον, τον χιδέο τρόπο. Αλλά ξέρετε, δεν είναι η μόνη περίπτωση. Όπω σα είπα και στην, και στην εισαγωγή. Εγώ δεν απάντησα σε καμία προσωπική προσβολή mm -hmm. στη διάρκεια αυτή τη προεκλογικής περίοδο και ήταν πάρα πολλέ αυτές. Και τα μαύρα βίντεο και η γκρίζα διαφήμιση. Γκρίζα, κατά μαύρη διαφήμιση. Στο πρόσωπό μου. Mm -hmm. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Γιατί πολύ απλά δεν ήθελα να αναλώσω πολύτιμο χρόνο ε, ε, από την δικιά μου ανάγκη να μιλήσω για το μέλλον, για αυτά τα πολύ σημαντικά θέματα τα οποία μου θέτετε, τα οποία τελικά αφορούν του Έλληνε πολίτε και δεν πρόκειται να επιτρέψω στον εαυτό μου να, ότι να αυτό... συμπαρασυρθεί σε μία σε σε, σε μάχη ε, λάσπης και τοξικότητα. Αισθάνεστε ότι mm -hmm. αυτό μεγαλώνει και την απόσταση μεταξύ σα, ε, 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 ακόμη και στο πλαίσιο του πολιτικού πολιτισμού. Της, του... Μα έχω, κοιτάξτε, έχω πει στο παρελθόν ότι με το ΣΥΡΙΖΑ μα χωρίζει χάο. Και το χάο δεν είναι μόνο πολιτικό, ιδεολογικό, οικονομικό. Είναι εσά και, και που είναι σημεί. και πολιτιστικό. ναι. Mm. Είναι μια διαφορετική αντίληψη για το πώ πρέπει να ε, ασκείται ε, η πολιτική. Ε, ε, είναι ξεκάθαρο ότι από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει κανένα όριο. Δεν υπήρξε ποτέ όριο. Mm. Δεν είναι κάτι καινούριο αυτό. Η σύζυγός μου στοχοποιήθηκε από την πρώτη στιγμή που εκλέχτηκα αρχηγό τη Νέα Δημοκρατία. Με τρόπο χιδαίο. Λοιπόν, ε, δεν τα ξεχνώ αυτά. Mm -hmm. Δεν τα ξεχνώ. Και δεν, νομίζω, και δεν νομίζω ότι κανεί θα τα, ε, τα ξεχνούσε. Αλλά από εκεί και πέρα. Ε, εγώ κοιτάω μπροστά. Αυτό είναι το, αυτό είναι το δικό μου ε, χρέο. Αλλά... Είμαστε σε αυτό το η, περιβάλλον... η, απόσταση, η απόσταση με το ΣΥΡΙΖΑ είναι, είναι, είναι δεδομένη μεγάλη. Είναι. και μόνο, και μόνο α... μεγαλώνει. Κύριε Πρόεδρε, μία κουβέντα να πούμε και για το θέμα τη Χρυσή Αυγή, μια και είμαστε σε αυτό το περιβάλλον. Τώρα, ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα να κάνει ένα άνοιγμα στην πραγματικότητα στου ψηφοφόρου Χρυσή Αυγή, να του φέρουμε κατ' ουσίαν από ό,τι καταλάβαμε στο δημοκρατικό τόξο. Αυτό περίπου είπε. Παραξηγήθηκε, εννοούσε κάτι άλλο. Τι λέτε. εννοούσε ακριβώ αυτό το οποίο είπε. Το οποίο το είπε και ο κύριο Βασίλη. Ψηφίστε μα. Για να μα βρείτε το μυτσοτάκι. Αυτό. αυτό Βεβαίω. Μην κοροϊδεύομαστε τώρα. Δεν το είπα μόνο εγώ. Mm -hmm. Το είπε και ο κύριο Κουτσούμπα. Ντροπή mm -hmm. και έσχο, αν δεν, δεν κάνω λάθο. το βράδυ, Ντροπή και έσχο. Ναι. Λοιπόν, το μόνο κόμμα το οποίο έκλεισε το μάτι στου ψηφοφόρου τη Χρυσή ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό εξηγεί φυσικά γιατί δεν συμμετείχε στο Δημοκρατικό Τόξο και γιατί ποτέ δεν ψήφισε την τροπολογία, γιατί δεν έστειλε υπόμνημα. Δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω. Αλλά ο, ο κυβερνητικό υπόσχημα είπε κάτι χθε και θέλω να το επαναλάβω. Να δω τι θα πούνε στη μάνα του Παύλου Φίσα. Αυτοί οι οποίοι έσπευδαν πάντα ε, να, ε, να διαδηλώνουν ε, στη μνήμη αυτού του ανθρώπου που δολοφονήθηκε τόσο, ε, τόσο άγρια από του μαχαιροβγάλτε. Mm. Αναρωτιέμαι πώς, ε, πώς, πώς, θα, πώς θα αισθάνονται ε, ε, σήμερα όλοι αυτοί που έβλεπαν στο ΣΥΡΙΖΑ, ένα ανάγχωμα απέναντι στην πιο αποκρουστική μορφή του νέου Μάλιστα. ναζισμού. Τώρα, να πάμε, πάμε και στα εθνικά, εθνικά. να προλάβουμε. Ε, να ξεκινήσω ανάποδα λίγο. Mm -hmm. ε, όχι από το αποτέλεσμα των εκλογών, Προφανώ θα είναι από τα, τα, τα επόμενα ερωτήματα. Τα F35 θα τα πάρουμε. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, το λέω γιατί έχει ανακοινώσει ο Μενέντε ότι η Ελλάδα είναι ο επόμενο παλίτης στο F35 εφόσον το επιθυμεί. Και το λέω γιατί υπάρχουν ε, συνομιλητέ από το ΣΥΡΙΖΑ ε, που έχουν βάλει ζήτημα για τα F35. Λένε πρέπει να ξαναδούμε το κόστο, εάν τα πράγματα πάνε σε μια εξομάλυση με τη γείτονα. Γι' αυτό και σα λέω ότι οι εκλογέ αυτέ αφορούν και την εξωτερική πολιτική και την αμυντική πολιτική και τη συνέχιση μια <coughs> προσπάθεια αναβάθμιση του κύρου τη χώρα με ισχυρέ ένοπλε δυνάμει, με την οικοδόμηση συμμαχιών που ενισχύουν σημαντικά. Την γεωπολιτική θέση τη χώρα. Όλα αυτά είναι ζητούμενα και για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Εμεί λέμε ξεκάθαρο ότι τα πέντε τα χρειαζόμαστε. Δεν το λέμε εμεί καταρχά. Είναι η εισήγηση των, των γενικών επιτελείων. Και ότι μπορούμε να τα πάρουμε και να έχουμε τα πρώτα F-35. Το 2028 είναι προπολογισμένα τα χρήματα αυτά. Έχουμε ήδη μιλήσει και με του Αμερικανού για ευνοϊκέ χρηματοδοτήσει, mm -hmm. τι οποίε μπορούμε να εξασφαλίσουμε ακριβώ επειδή οικοδομήσαμε αυτή την καλή σχέση με τι ΗΠΑ. Mm -hmm. Αλλά από, 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 από εκεί και πέρα, mm -hmm. ε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πάρα πολύ αμφίβολο ε, εάν θα συνέχιζε αυτά τα εξοπλιστικά προγράμματα. Έχει ήδη πει ότι θέλει να αναδιαπαρατευτεί τη συμφωνία για τι φρεγάτε. Ε, πρέπει να σα θυμίσω ότι η πρώτη φρεγάτα είναι σχεδόν έτοιμη. Χτίζεται αυτή σε τιμή. είπε κάποια. Ναι, γενικά. Από. Η επαναδιαπραγμάτευση είναι μια ορολογία η οποία είναι αρκετά συνηθισμένη για το ΣΥΡΙΖΑ. Την τελευταία φορά που την επιχείρησε το 2015, θυμάστε που οδηγηθήκαμε. Αλλά οι συμφωνίε, θέλουν... κύριε Πρόεδρε, μπορούν να αλλάξουν αυτέ τι συμφωνίε. Προφανώ και δεν μπορούν να αλλάξει απολύτω τίποτα. Είναι, είναι συμφωνίε του ελληνικού κράτου, ε, οι οποίε δεσμεύουν όλε τι ε, κυβερνήσει ε, και καμία τέτοια αναδιαπράτηση δεν μπορεί να γίνει. Εκτό αν θέλουν να την άξουν στον αέρα την ίδια τη στρατηγική μα συμφωνία με Έχουμε την Έχουμε δύο ερωτήματα από τον Μανώλη Κωστίδη. Νομίζω και εσεί όποτε μπορείτε παρακολουθείτε τι ανταποκρίσει του Μανώλη από την Κωνσταντινούπολη. Ρωτάει. Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή που έχετε περάσει από το 20 και μετά είμαστε σχεδόν μόνιμη κρίση με την Τουρκία, πάνω και κάτω. Και αν θα τηλεφωνήσετε στον πρόεδρο Ερντογάν, εάν αυτο κερδίσει, του πείτε συγχαρητήρια. Η απάντηση είναι ότι φαντάζομαι τα ξέρει τα θυμάται και ο Κωστίδης ότι ο Αύγουστος του 20 ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Φτάσαμε πολύ κοντά σε ένα θερμό επεισόδιο, το οποίο ευτυχώ μπορέσαμε και αποτρέψαμε. Το 2020. Το 2020, βεβαίω. και όταν αμέσω μετά την υπογραφή τη συμφωνία για την αποκλειστική οικονομική ζώνη Ελλάδο και Αιγύπτου. Όταν ήταν κοντά, Πρόεδρε, τι κοντά. Πολύ κοντά. Σε ένα θερμό επεισόδιο. Δεν, δεν μπορώ. Ήταν θέμα στιγμών δηλαδή να γίνει, να γίνει Φτάσαμε μπ. πολύ κοντά. Ε, 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 αλλά θέλω να θυμίσω γιατί έγινε αυτό. Γιατί υπογράψαμε μια συμφωνία με την Αίγυπτο. Ναι, ναι. ε, δηλαδή χρησιμοποίησαμε το εργαλείο το οποίο έχουμε σε αυτή μας, το Διεθνέ Δίκαιο, και αποδείξαμε ότι μπορούμε να λύνουμε ζητήματα οριοθέτηση ε, ε ΑΟΣ. Ε, με του γειτονέ μα. Αυτό ενόχλησε. Μπορούμε με την Τουρκία ε... να το κάνουμε αυτό, κύριε Πρόεδρε. Καταρχά, με, ε... π... με ρώτησε και ο Μπορούμε πρόεδρο. Πρόεδρο. Η, να καθίσουμε η απάντηση είναι ότι βεβαίω και θα πάρω τον κύριο Ερντογάν να τον συγχαρώ, όπω θα έπαιρνα και τον κύριο Κυρίτσάρολου αν ε, ε, εκλεγόταν αυτό. Βεβαίω και προσβλέπω πάντα σε μια καινούρια αρχή στι ελληνοτουρκικέ σχέσει. Δεν ήμουν εγώ αυτό που είπε. Δεν μιλώ με τον Μητσοτάκη. Αλλά από την άλλη δεν είμαι και φαλή και γνωρίζω πολύ καλά ότι ο τουρκικός αναθεωρητισμός έχει εκδηλωθεί με πολύ συστηματικό τρόπο εδώ και χρόνια. Είναι μια πολιτική, αυτή η πολιτική της Γαλάζιας Πατριάς που θίγει ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα και κατά συνέπεια εγώ θα επιμείνω ότι όσο έτοιμοι είμαστε να τίνουμε χείρα φιλίας και να συζητήσουμε με γνώμονα το Διεθνές Ζήκιο την οριοθέτηση των θαλασσιών ζωνών, δηλαδή ΑΟΣ και η Φαλοκρηπίδος με την Τουρκία για το Αιγαίο και την Ανατολική Ήσοκείο, άλλο τόσο αποφασισμένος είμαι, ότι θα συνεχίσω την πολιτική των λελογισμένων εξοπλισμών, τη ισχυρή αποτρεπτική δύναμη των ενωπλών δυνάμεων, την πολιτική των συμμαχιών μα, την ενίσχυση των στρατηγικών ε, σχέσεων τη χώρα και την αναβάθμιση του κύρου τη Ελλάδο συνολικά. Γιατί σήμερα η Ελλάδα μετράει. Μετράει πολύ περισσότερο από ό,τι μετρούσε το 2019. Μετράει στην Ευρώπη, μετράει στη Βάσινγκτον, μετράει στον αραβικό ε, κόσμο. Mm -hmm. Έχουμε πια ε, χτίσει. Την εικόνα μια χώρα η οποία είναι παράγοντα γεωπολιτική σταθερότητα Άρα σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη μην... περιοχή του κόσμου. Μπορούμε να μην ανησυχούμε για την περίπτωση που ειδοποιηθεί μία από τι απειλέ ε, τη Άγκυρα. Εγώ δεν θα ανησυχούσα. Γιατί νομίζω ότι και η Άγκυρα έχει αντιληφθεί ότι έχουμε τη δυνατότητα να αποκρούσουμε οποιαδήποτε απειλή. Αλλά δεν φτάσαμε σε αυτό το σημείο τυχαία. Φτάσαμε με πολύ σκληρή δουλειά. Mm -hmm. But... Τώρα, κύριε Πρόεδρε, είπατε στα τρίκαλα χρησιμοποιήσατε κάτι που λέγατε όταν παίζατε μπάσκετ στι Ηνωμένε Πολιτείε. Χάνεις, Χάνει, φεύγει. Κερδίζει, μένει. Αυτό το είπατε για τον κύριο Τσίπρα, το είπατε και για εσά. Ισχύει και για του δύο. Τι ισχύει. Για να σα είμαι ειλικρινή, το είπα για τον μπάσκετ. Γιατί το ερώτημα που μου έγινε αφορούσε κάποια γήπεδα μπάσκετ τα οποία φτιάχνει ο Δήμο Τρικαίων και μια ψηφιακή εφαρμογή για το πώ μπορούν τα παιδιά να κάνουν κρατήσει <Κι>... στα Κοιτάξτε, το τι θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δικό του θέμα είναι πώ θα διαχειριστούν μια ενδεχόμενη πιθανή, κατά την άποψή μου, ή τα α λύσουν τα δικά του εσωτερικά ζητήματα μόνοι του. Εμένα αυτό το οποίο με απασχολεί αυτή τη στιγμή είναι να νικήσουμε. Προφανώ αυτό είναι ο, ο στόχο μου και μόνο σε αυτό έχω το μυαλό μου. Εσεί, τώρα βλέπω κάποια ερωτήματα εδώ που επαναλαμβάνονται και θέλω να τα απαντήσουμε έτσι γρήγορα για να προλάβουμε στον χρόνο που έχουμε. Ένα είναι το άρθρο 16. Αν θα πάμε σε αναθεώρηση τη Βουλή, σε αναθεωρητική Βουλή και θα συμπεριλαμβάνεται στα αναθεωρητικά, Πιστεύω πως αυτό έχετε στο μυαλό σα, και αν θα ζητήσετε συνενέσει εδώ, και αν υπάρχουν συνενέσει. Κοιτάξτε, για να υπάρξει αλλαγή αναθεώρηση, θέλω να θυμίσω στου τηλεθετέ μα, χρειάζονται δύο βουλέ και σε μία από τι δύο χρειάζονται 180 ψήφοι. <laughs> Δεν θα είναι μόνο το άρθρο 16, αλλά σίγουρα το άρθρο 16 πρέπει επιτέλου να ε, αναθεωρηθεί. Όχι για, γιατί ενδιαφερόμαστε yeah. και καλά να ε, έχουμε ιδιωτικά ή μη κρατικά, μη ανάλογα πώ θα το προσδιορίσουμε πανεπιστήμια στην ε, χώρα μα, αλλά γιατί πραγματικά είναι μια τρέλα αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα. Ε, η Κύπρο να είναι κέντρο εκπαίδευση yeah. ε, και στην Ελλάδα να μην μπορούμε να κάνουμε το ίδιο, να φεύγουν ε, παιδιά τα οποία θέλουν να σπουδάσουν στο εξωτερικό και να μην μπορούμε να προσελκύουμε και φοιτητέ στην Ελλάδα. Αλλά ταυτόχρονα θέλω να τονίσω ότι η έμφασή μου είναι στη στήριξη του δημόσιου πανεπιστημίου. Και χαίρομαι πάρα πολύ που τα δημόσια πανεπιστήμια μα πια, απελευθερωμένα από τον, το βραχνά του ασφαλτικού ελέγχου που η προηγούμενη κυβέρνηση είχε επιβάλει, κάνουν πολύ σημαντικά βήματα. Δείτε και... τα ξενόγλωσσα προγράμματα τα οποία, για τα οποία πληρώνουν οι φοιτητέ των δημόσιων πανεπιστημίων μα. Είμαι πολύ υπερήφανο γι' αυτό. Κύριε Πρόεδρε, ε, έχετε στο μυαλό σα το επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο, αν κερδίσετε τι εκλογέ. Θέλω να πω, ε, θα δούμε πολλέ αλλαγέ. Θα δούμε αλλαγέ σε πρόσωπα ακόμη που θεωρούνται ότι έχουν παράγει εργο, ε, ικανοποιητικό στο πόσο του. Εκπαι... Πώ θα είναι το σχήμα. Δεν θα εξέπεμπε λίγη αλαζονία, κύριε Παυλόπουλε, αν μιλούσα πριν από την ετιμιγορία του ελληνικού λαού για το επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο. Θα επαναλάβω αυτό που έχω πει. Θα έχουμε περισσότερε γυναίκε και θα υπάρχουν σίγουρα σημαντικέ αλλαγέ. Mm -hmm. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω και Βάλιστα. να σα πω κάτι: Δεν το σκέφτομαι και ιδιαίτερα, ναι, ναι. διότι αυτή τη στιγμή το, το μυαλό μου προέχει... είναι. Προέχει ναι. ε, ε, η, η κάλυπη τη κοινωνία. Ρωτάνε επίση κύριε Πρόεδρε κάτι συγκεκριμένο για τον εκλογικό νόμο. Επειδή περνάμε τώρα αυτή την περίπτωση τη απλή αναλογική τελο πάντων, που μα πάει σε έναν δύο γύρου, θα δούμε πώ θα γίνει. Εάν έχετε στο μυαλό σα, αν κερδίσετε φυσικά τι εκλογέ, να ξαναλάξετε τον εκλογικό νόμο, να πάμε σε ένα άλλο σύστημα ενισχυμένη, πιο ενισχυμένη, με άλλο όριο, να πειράξετε το όριο του 3%. Σκέφτεστε. Καταρχά, θέλω να θυμίσω. Θυμάστε ότι αυτή η κουβέντα είχε γίνει. Γινόταν πριν από ένα χρόνο. Λέγανε πω πω δεν πάει καλά ο θα ρίξει το όριο. Mm -hmm. Έχουμε εκλογικό νόμο τον οποίο ψηφίσαμε στην αρχή τη τετραετία. Θεωρούμε ότι είναι ένα καλό εκλογικό νόμο και θεωρούμε ότι αυτό ο εκλογικό νόμο μπορεί να ισχύει και στο μέλλον. Άρα δεν θα το ξαναπηράξετε. Δεν είναι καθόλου στι προθέσει μου να αλλάξω τον εκλογικό νόμο. Καθόλου. Mm -hmm. Λοιπόν, δεύτερον ε, όμω, και κάτι ακόμα. Το έχουμε ξεχάσει. Εξαντήσαμε την εκλογική. Mm -hmm. Πόσε φορέ, θυμάστε, κάναμε την κουβέντα yeah. και με ρωτούσατε. Yeah. Θα πάτε εκλογές. σε προόρε εκλογέ. Δεν θα πάω σε προώρε εκλογέ. Ε, μα οι δημοσκοπήσει είναι καλέ ή μα πιέζεστε και πρέπει να πάτε. Όχι, είναι θεσμική κατάκτηση το γεγονό ότι φτάσαμε στο τέλο τη εκταετία. Οι mm -hmm. πολίτε αξιολογούν συνολικά ένα έργο, ε, έχουν προβλεψιμότητα σχετικά με τον εκλογικό κύκλο και νομίζω ότι αυτό συνδέεται και με μια γενικότερη συζήτηση που γίνεται για την ίδια την προεκλογική περίοδο. Άκουσα κουβέντε ότι μπορεί να ήταν άνευροι, με λιγότερε εντάσει. Καλό είναι αυτό. Ε, 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 αν, αν γινόμαστε. Αν γινόμαστε να είναι καλύτερο, αν, αν τα κινητά μα την επόμενη α, Θα σα το πω και γι' αυτό. Αν γινόμαστε μια χώρα χωρί ακρότητε, mm -hmm. ε, όπου η πολιτική κανονικοποιείται και δεν δραματοποιούνται όλα, αυτό είναι κατάκτηση για τη δημοκρατία μα. Mm -hmm. Βέβαια, θέλω να τονίσω ότι αυτό έγινε επειδή εμεί συγκρατηθήκαμε. Mm -hmm. Μάλιστα. Όχι επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ. Τελευταία κουβέντα <laughs> και και πρόεδρε... τώρα για το κινητό που λέτε. Γιατί, γιατί είναι σημαντικό αυτό. Όχι. Εγώ πιστεύω ότι πάντα πρέπει να υπάρχει φυσική παρουσία στην κάλπη. Όμω αυτό το οποίο θα κάνω αμέσω είναι ότι θα ξαναφέρω, εφόσον μα εμπιστευτεί ο ελληνικό λαό, θα ξαναφέρω το ζήτημα των Ελλήνων του εξωτερικού, να αλλάξουμε αυτόν τον νόμο, τον οποίο αναγκαστήκαμε να ψηφίσουμε, γιατί δεν είχαμε 200 βουλευτέ για να κάνουμε κάτι άλλο όπω επιβάλλει το Σύνταγμα. Και θέλω όλοι να τοποθετηθούν μετά και να πούνε σε όλου αυτού οι οποίοι τελικά δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν, γιατί του στέλνει να το δείξει. όμω παρά Πρόεδρε... τα αυτά είναι μια κατάκτηση το γεγονό ότι έχουμε παραπάνω από 20.000 συμπολίτε μα θα ψηφίσουν αύριο μάλιστα, να το ξέρουμε αυτό. Κύριε Πρόεδρε, Α, αύριο ψηφίζουμε. θα δούμε. Δεύτερο, υπάρχει περίπτωση. Εγώ έχω πει ότι είμαι απολύτω ανοιχτό. Είστε ανοιχτό. Ε, σε... Γιατί ο, τέτοιο... ο Γιώργο Αυτιά με πιέζει εδώ να σα καλέσουμε και του δύο. Είμαι debate. Έχω <laughs> <το> πει <laughs> ότι είμαι απολύτω ανοιχτό και βέβαια νομίζω ότι τελικά βλέπατε ότι και αυτοί που λέγανε ότι δεν έγινε την πέτ, δεν θέλαμε την πέτ, έγινε την πέτ και νομίζω ότι στο βαθμό που έπρεπε να ακολουθήσουμε και ένα πλαίσιο σχετικά προσιορισμένο, ότι αλλιώ φαντασ έτσι χρήσιμο ήταν και το debate που έγινε. Σα ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Καλή Ευχόμαστε καλέ εκλογέ. Εγώ, εγώ σα ευχαριστώ και να Εστε ζητήσω καλά. από όλε και από όλου και κυρίω από του νέου πρώτα και πάνω απ' όλα να συμμετέχουν. Όσο υψηλότερη είναι η, η συμμετοχή, τόσο πιο ισχυρή είναι η δημοκρατία μα. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Καλή σα μέρα. Σας